Από αυτούς, ο πρωταθλητής Δημήτρης Τσεκερίδης είναι σήμερα μαζί μας για να μας εξηγήσει τον λόγο. Δημήτρη, γιατί δεν ξέρετε αν θα πάρετε μέρος και εσύ βεβαίως στο Πανελλήνιο? Καλησπέρα καταρχάς. Λόγω της αποχής που είχαμε κάνει στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που ήταν να διεξευθεί λόγω κάποιων διαμαρτυριών που είχαμε προς την Ομοσπονδία, περιμένουμε αν η Ομοσπονδία αποφασίσει να μας τιμωρήσει για το επερχόμενο Πανελλήνιο, αλλά ακόμη και για την επόμενη χρονιά που είναι τα Προελπιακά. Οι απολογίες έχουν σταλεί στην Ομοσπονδία εδώ και αρκετό καιρό. Γιατί δεν έχουμε ακόμα απόφαση ή πότε θεωρείτε ότι θα πρέπει να βγει μια απόφαση για να προλάβετε, αν δεν τιμωρηθείτε βεβαίως, να είστε έτοιμοι? Να σας πω την αλήθεια, τις απολογίες έχουμε στείλει εδώ και ένα μήνα κοντά. Το καλύτερο για εμάς τους αθλητές είναι ότι όσο πιο σύντομα ανακοινώσουν τι επιπτώσεις θα έχουμε, τόσο το καλύτερο για εμάς. Η αλήθεια είναι ότι όλοι οι αθλητές γυμνάζονται κανονικά με στόχο το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, όλοι θα είναι έτοιμοι και ευχόμαστε η Ομοσπονδία να μην τιμωρήσει κανέναν αθλητή. Το γιατί πρόβλημα ποιο είναι πραγματικά με την ήταν μια ειρηνική αποχή. Το πρόβλημα, Δημήτρη, ποιο είναι? Είχαμε τότε, άμα θυμάστε, και ένα πανό που έλεγε ότι θέλουν να αποχωρήσει ένας άνθρωπος από το προσκήνιο της Ομοσπονδίας γιατί διηγεί παράνομα. Στηρίζουμε τον Γιώργο Πηλίδη και θέλουμε και τον νόμιμο εκπρόσωπο του Συλλόγου ο Αθλητών. Ο πρόεδρος. Για αυτά τα τρία αιτήματα. Ναι, για αυτά. Ο πρώην πρόεδρος, δεν είναι τώρα ο πρόεδρος. Για αυτά τα τρία αιτήματα είχαμε κάνει αποχή. Το οποίο μια όμως ειρηνική αποχή δεν έχει συμβεί. Που τώρα μας έφερε σε εξελίξεις. Όχι, το καλό για εμάς τους αθλητές είναι να κάτσουμε σε ένα τραπέζι, να διαπραγματευτούμε με την Ομοσπονδία, να υπάρχει ένας κοινός δρόμος. Όπου δυστυχώς μέχρι και ακόμη και σήμερα δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο, αλλά ευχόμαστε και ελπίζουμε αυτό εδώ το πράγμα να αλλάξει και απλά να κάτσουμε σε ένα τραπέζι. Εκτός από την Ελλάδα, αγωνίζεται και στη Γερμανία. Τι σε έστειλε εκεί στην γερμανική Bundesliga, Δημήτρη? Ναι, αγωνίζομαι και στην Αλφα κατηγορία της Bundesliga. Όχι μόνο εγώ, είναι πολλοί αθλητές που το κάνουν και αυτό. Και ο Γιώργος Πηλίδης, που φιλοξενήσαμε προσφάτως. Ναι, είναι και άλλοι αθλητές, δεν είναι μόνο για αυτοί. Δεν είμαστε μόνο εμείς οι δύο. Πρώτος και κύριος λόγος είναι ο βιοποριστικός. Για το λόγο του ότι εκεί πέρα υπάρχει κάποιο αντίτιμο για τη δουλειά που κάνουμε. Μετά από εκεί αγωνιστικά βοηθάει εν μέρη, αλλά όχι ξεκάθαρα, αλλά βοηθάει και λίγο αγωνιστικά. Για να βελτιωθούμε σαν αθλητές. Ο Γιώργος Πηλίδης φιλοξενήθηκε εδώ σε αυτήν την εκπομπή. Είχε πει ότι δεν αποκλείει, έτσι έχει περάσει από το μυαλό του και σκέψη να αλλάξει εθνόσημο. Δεν ξέρω αν περνάει και από το δικό σου το μυαλό. Αν συνεχιστούν αυτοί οι αποκλεισμοί, ακολουθούν μεγάλες διοργανώσεις. Μπορώ να καταλάβω απόλυτα τον Γιώργο Πηλίδη, διότι φανταστείτε ότι άμα μας τιμωρήσουν για ένα-δύο χρόνια, θα χάσουμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες, θα χαθούν πολλά πράγματα. Η αλήθεια τη μεριά μου είναι ότι εγώ είμαι λίγο μεγαλύτερος ηλικίας. Είμαι στα 28. Το να αλλάξω τώρα τη σημαία μου δεν έχει περάσει από το μυαλό μου, δεν το έχω σκεφτεί ακόμη. Έχω γεννηθεί, έχω μεγαλώσει εδώ στην Ελλάδα, είμαι Έλληνας. Λίγο δύσκολο τώρα να. Πόσο πιθανό είναι εν τέλει να βρεθεί λύση, πιστεύεις? Όσο κουφό και αν σας ακούγεται, είναι πολύ εύκολο να βρεθεί μια λύση, να κάτσουμε σε ένα τραπέζι. Να συσταθούν εθνικές ομάδες, να υπάρχει μια στήριξη στους αθλητές. Δεν είναι δύσκολο. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ εύκολα. Συζητάω και με πολλούς ξένους αθλητές, συναστρέφω με πολλά παιδιά. Και εκείνοι έχουν οικονομικά προβλήματα. Αλλά πιστέψτε με ότι οι προϋπολογισμοί που παίρνουν οι δικές τους ομοσπονδίες μπορεί να είναι και μικρότερες από τις δικές μας. Αλλά αυτοί έχουν άλλη αντιμετώπιση. Δεν είναι δύσκολο. Η διοίκηση της ομοσπονδίας με τους αθλητές μπορεί από αύριο κιόλας να γίνει ένα. Κάποιος πρέπει να κάνει πίσω από τους δύο. Λίγο πίσω. Οι αθλητές τόσα χρόνια πίσω κάνουμε. Ναι, τόσα χρόνια εμείς αθλητές πίσω κάνουμε. Δεν παίρνουμε τίποτα οικονομικά. Δεν ζητάμε λεφτά. Ζητάμε μόνο αθλητική στήριξη. Τα απαιτούμενα που θέλει ένας αθλητής. Παρακολουθούμε το θέμα, Δημήτρη. Ελπίζουμε κάποια στιγμή να βρεθεί αυτή η λύση. Σε ευχαριστούμε που ήσουν μαζί μας. Καλή συνέχεια στις υποχρεώσεις σου. Εγώ σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.